Την ώρα που ο Στέφανο Κασελάκη ετοιμάζεται να ανακοινώσει τι αποφάσει του, μέρο των υποστηρικτών του αμφισβητεί παρά τη μομφή την καταστατική νομιμότητα τη έκπτωση του από το προεδρικό αξίωμα μέχρι τι εσωκομματικέ εκλογέ. Χαρακτηριστικό είναι το ψήφισμα τη Ονομαρχιακή Επιτροπή Α Α του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για μια αντικαταστατική απόφαση, η οποία προκαλεί την αποστροφή και την αγανάκτηση των χιλιάδων μελών του κόμματο, που έδωσαν με αυταπάρνηση και κομματικό πατριωτισμό σκληρέ μάχε για να κρατήσουν τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Όρθιο μετά την εκλογική κατάρρευση του 2023 και τη διαλυτική διάσπαση που ακολούθησε. Εμεί, τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Α, Α Αθήνα, δηλώνουμε σήμερα ανοιχτά και ξεκάθαρα ότι δεν θα επιτρέψουμε την καταστρατήγηση των δημοκρατικών καταστατικών διαδικασιών και δεν θα αφήσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ να μετατραπεί σε ένα κλειστό κόμμα τασικών μηχανισμών και διορισμένων κομισάριων, που θα το απομακρύνουν οριστικά από την κοινωνία. Ο Στέφανο Κασελάκη, που από χτε ζήτησε από το μηχανισμό του να είναι σε εγρήγορση, επικοινωνεί με στελέχη και μέλη οργανώσεων σε όλη την Ελλάδα. Το αν θα διεκδικήσει εκ νέου όμω την Προεδρία, καταγγέλλοντα την έκπτωσή του μετά την πρόταση μορφή, ή αν θα επιλέξει ξεχωριστή πολιτική διαδρομή, παραμένει άγνωστο. Εναντίον του, βάλει με απανοτέ αναρτήσει ο Παύλο Πολάκη. Αν γίνει μομφή σε υπουργό και περάσει από τη Βουλή, θα παραμείνει στη θέση του. Όταν σε καλούν να προκηρύξει εκλογέ και απαντά, κάντε μου μομφή όπω ορίζει το καταστατικό, τότε αποδέχεσαι πω έτσι είναι η διαδικασία. Πω αν περάσει, εκπίπτει του αξιώματο και προκηρύσσονται εκλογέ. Τώρα, αν αφενό ψάχνεσαι για νέο κόμμα, το μετρά και δεν σου βγαίνει και αφετέρου βλέπει πω λεονταρισμοί του τύπου Βρείτε αντίπαλο και πάμε, πάλι οδηγούν σε ήττα, μιλά για κουκούλε, βγάζει συνταγματολόγου, μιλά για συνέδρια που θα αποφασίσουν πάλι την ίδια ώρα σε δημοσκόπηση τη GPO για τι ειδήσει του Σταρ. Μεταξύ των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξη Τσίπρα, που δεν μετέχει στην κούρσα και με προσεκτική στάση μένει έξω από την εσωκομματική σύγκρουση, έρχεται πρώτο και με διαφορά στην ερώτηση για την ηγεσία. Ειδικότερα, οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν καταλληλότερο για αρχηγό τον Αλέξη Τσίπρα με 42,8% και ακολουθεί ο Στέφανο Κασελάκη με 17,9%. Τρίτο έρχεται ο Σοκράτη Φάμελο με 13,7. Τέταρτο ο Παύλο Πολάκη με 7,4. Πέμπτη η Όλγα Γεροβασίλη με 4,7. Έκτο ο Νικόλα Φαραντούρη με 2,3. Και ο Απόστολο Γκλέτσο με 1,2. Ο Αλέξο Τσίπα παραμένει το μεγαλύτερο κεφάλαιο όχι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τον ευρύτερο και τον αριστερό προοδευτικό πόλο. Αλλά έχει αυτό την ευχαίρεια των κινήσεων, αυτό θα αποφασίσει για το πότε και υπό ποιε προποθέσει και με ποιου όρου και νόρμε θα τοποθετηθεί στη δημόσια σφαίρα για τα, φυσικά για τα τεκτενόμενα στον προοδευτικό Άρα...